γνωστό ακροατήριο. Σήμερα θα πάμε πολύ βαθιά. Θα πάμε πολύ βαθιά μέσα μας. Θα πάμε πολύ βαθιά στα εσώτερα του νου μας και του σώματός μας. Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο φίλο σε αυτήν την παρέα, σε αυτό το ταξίδι. Με ύψιλον ή με γιώτα. Από τον αυτόν που βιάζεται να μιλήσει, πάντα, τον ολιστικό γιατρό, τον φίλο μου, τον Νίκο τον Παπανδρέου. Γεια σου, Ρίκο. Γεια σου, Νίκο. Σε καλά. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Από έχουμε, αλλά δεν πειράζει, θα τα πούμε. Από ένα διάστημα που σε κόψανε. Γιατί εσένα. Όσοι ενοχλούν κόβονται. Αλλά από τι κόβονται. Δεν κόβονται. Δεν κόβονται τελικά. Είπαμε να μιλήσουμε με έναν τίτλο «Εγκέφαλος, επίφυση και μελατονίνη», γιατί υπήρχαν κάποια στοιχεία, υπάρχουν κάποια καινούργια στοιχεία, κάποιες καινούργιες σκέψεις. Αλλά για να πάμε εκεί, πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις τι είναι ο εγκέφαλος. Ναι, η λέξη λέει αυτό που είναι μέσα στο κεφάλι. Αυτό είναι το πιο απλό το οποίο μπορείς να πεις. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέγεται συντονιστικό όργανο για τον οργανισμό. Αν θέλουμε να ξεχάσουμε ότι έχει σχέση με αυτό που θεωρείται σαν εγκέφαλος και γενικά σαν σώμα, διότι σώμα δεν υπάρχει σκέτο. Είναι πληροφορείο, ψυχοσώμα, έτσι. Γιατί είναι τρεις κατηγορίες και όχι δύο. Δηλαδή δεν είναι ύλη και ενέργεια, είναι ύλη, ενέργεια και πληροφορία. Ακριβώς. Ώστε λοιπόν έχεις μια διάταξη η οποία μπορεί να τραβάει πληροφορίες, να τις μεταστοιχηματίζει σε ενέργεια και από εκεί πέρα να τις συμπυκνώνει σε ύλη. Άρα μου μιλάς... Είναι ένα στοιχείο το οποίο πάλεται διαρκώς. Έτσι μέσα σε ένα πεδίο. Όταν πάλεται κάτι εκπέμπει συχνότητες. Σαφώς. Και εκπέμπει αλλά και μπορεί να προσλαμβάνει συχνότητες. Mm-hmm. Μέσα από διατάξεις οι οποίες υπάρχουν που μπορούν να τις αναφέρει κανείς. Αυτές με βάση τα καινούργια στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Θα σε ρωτήσω για τα καινούργια στοιχεία τα οποία υπάρχουν, αλλά στην ουσία μου περιγράφεις ένα μηχάνημα σύγχρονου τύπου, έτσι. Δεν, ενώ ο εγκέφαλος υπάρχει στον άνθρωπο από τότε που γεννιέται, εδώ μου περιγράφεις ένα τέλειο μηχάνημα. Κοίταξε, είναι δημιούργημα δύο τεχνολογίες, αν θέλει να το πει κανείς, έτσι, το οποίο οι δυνατότητες και οι ικανότητες που έχει για να το διαχωρίσουμε αυτό, γιατί οι δυνατότητες είναι αυτό που μπορείς να έχεις, οι ικανότητες είναι αυτές που εκφράζεις, είναι ασύλληπτες. Έτσι. Και συναρτώνται αυτές από την έκθεση στο περιβάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν εκτεθεί σε κατάλληλο περιβάλλον, δηλαδή λεκτικό ας πούμε περιβάλλον, μπορεί να εξελιχθεί και να κάνει θαύματα. Διότι άκουσα προηγουμένως αυτή την υπέροχη ανάλυση για την ελληνική γλώσσα, εγώ θα πω κάτι παραπάνω τώρα. The alphabet and the brain. Πρακτικά συνεδρίου παγκοσμίου. Μετάφραση, η ελληνική γλώσσα διαμορφώνει εγκεφάλους. Διότι η ελληνική γλώσσα έχει μέτρα, είναι λογική, είναι συμπαντική. Δεν μπορεί, για να το πούμε αυτό, η ελληνική γλώσσα να μην είναι αυτό που λέμε θεόπνευστη. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται, διότι όλα αυτά, είτε οι αναλογισμοί οι οποίοι γίνονται, είτε οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται, κρύβουν νόημα. Μάλιστα. Και το νόημα αυτό πρακτικά είναι εκείνο το οποίο διαμορφώνει καταστάσεις επί της γης ή και περαιτέρω. Διότι τι είναι ο ελληνικός πολιτισμός, αυτά που νομίζω που κανένας, αυτό εδώ είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Οι φιλοσοφίες, οι ιστορίες, ο ελληνικός πολιτισμός είναι οι νόες, οι οποίοι εκφράζονται κατά διάφορους τρόπους και δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα που πάλι οι ίδιοι Έλληνες κάνουν. Διότι είναι η μόνη φυλή στον πλανήτη απάνω που ρωτά. Καμία άλλη δεν ρωτάει. Οπότε γυρίζουμε πίσω στον εγκέφαλο. Ρωτάει και θέτει προβλήματα. Με την ίδια τη λέξη που δημιουργεί, θέτει ένα ερώτημα και θέτει ένα πρόβλημα. Σαφέστατα. Και μετά βάζει τους υπόλοιπους νόες να το λύσουν. Σαφέστατα. Και άμα κάτι να δει κανείς, αυτό που λέμε ελληνική γραμματεία, θα μείνει έκθαμβος, ιδιαίτερα όταν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει, όπως ο φίλος ο καπετάνιος, διάφορα πράγματα για να μπορεί να κατανοήσει το νόημα το οποίο υπάρχει. Διότι ναι, φύσεις του κρύπτεστε ιδέα νεφιλήν, που σημαίνει ότι ρε παιδιά,
πώς το λέμε, στο διάολο φανερωθείτε. Φανερώστε τα διάφορα ζητήματα για να μπορείτε από εκεί πέρα να καταλάβετε τι γίνεται και πώς παίζεται το παιχνίδι. Διότι μάλιστα, εδώ παίζεται παιχνίδι. Να πούμε από την Τιτανομαχία, να πούμε από πρώτα, να πούμε τι γίνεται, αλλά παίζεται. Ναι. Παιχνίδι. Το έχει πει η μυθολογία, το γράφει ξεκάθαρα πόσες φορές. Όταν λες μυθολογία όμως, εννοείς προφορική παράδοση. Ακριβώς, ναι. Η οποία δεν είναι και εντελώς προφορική, γιατί άμα ψάξουν θα βρουν και γλώσσα. Από κάτω θα βρουν και αλφάβητα, θα βρουν και ένα σωρό. Θα βρουν τεχνολογία. Πράγματα, θα βρουν τεχνολογία. Έτσι. Η οποία είχε. Ωραία. Προφανώς λοιπόν αυτό το παιχνίδι παίζεται χιλιάδες χρόνια. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα να πούμε προς το δικό σου πεδίο είναι ότι αν ο εγκέφαλος, όπως είπες, πάλι και πάλεται, θα μπορεί και να πάλει. Βέβαια. Θα μπορεί δηλαδή να συντονιστεί ο δικός σου εγκέφαλος με το δικό μου ή να επηρεάσει το δικό μου εγκέφαλο. Δηλαδή μπορεί ένας εγκέφαλος την ώρα που εκπέμπει να επηρεάσει ξέρεις κόσμο. Ξέρεις εκπέμπει. Το μηχανισμό θα μου πεις. Ναι. Πες μου το. Το οποίο είναι πάρα πολύ απλός και ο οποίος όμως έχει κάτι νούμερα που είναι λίγο περίεργα. Στο πυρήνα του κυτάρου μέσα υπάρχουν μικροί σωληνίσκοι, οι οποίοι λέγονται κεντριόλια. Αυτά τα κεντριόλια είναι 12 επί 9, 108. Όσοι και οι 108, πώς το λέμε, του Οδυσσέα, πώς το λέγανε, μνηστήρες, περίεργη σύμπτωση. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ένα το κρατουμένο. Δεύτερον το κρατουμένο. Ένας πολύ μεγάλος βιοφυσικός, ο Άλφρεντ Πόπ, έχει εκφράσει και έχει αποδείξει τη θεωρία του φωτός. Ανθρώπινος εγκέφαλος λοιπόν, και όχι μόνο ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όλο το σώμα εκπέμπει φως πολλωμένου τύπου, δηλαδή λέιζερ, το οποίο βέβαια έχει χεφτοβάτ ή οτιδήποτε που μπορεί να τα εκπέμψει και επομένως να πάλει το δικό στον εγκέφαλο, να πάλει τους διάφορους άλλους εγκεφάλους και ο περίφημος Κάρλ Σαγκάν αυτό το λέει το φαινόμενο του εκατοστού πυθίκου, δηλαδή η οριζόντια εκφρασή και η οριζόντια μετάδοση των ιδεών. Όταν δε, συγγνώμη, στο κβαντικό επίπεδο παίζουν τα πράγματα, δεν χρειάζεται να είναι πολύ για να είναι κατάλληλο. Άμα είναι κατάλληλο, είναι πολύ. Μάλιστα, αλλά δεν έχει να κάνει με την τιμή του. Δεν έχει να κάνει με την τιμή, έχει να κάνει με την καταλληλότητά του. Μπορούμε να ξέρουμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η συχνότητα, βεβαίως, αυτή η πομπή. Στον Δία. Α. Στον Άρη. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη είναι, πόσο μικρή είναι. Έχει σημασία ότι εκπέμπεται και επομένως μπορεί. Θα μου πεις και η ισχύς τι γίνεται, πώς παίζει. Η ισχύς παίζει με το πόσο ευαίσθητος είναι ο άλλος να την προσλάβει. Όταν λοιπόν αυτό γίνεται στο επίπεδο της γεωσφαίρας, επειδή υπάρχει η στρατόσφαιρα και εκπέμπεται και ανακλάται και ιστορίες, νομίζω ότι μπορεί να κατακλείσει όλη την οικουμένη. Δηλαδή ένας εγκέφαλος την ώρα που πάλι, που εκπέμπει, μπορεί το σήμα του να πιαστεί παντού. Και αυτό έχει γίνει και υπάρχουν οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από διάφορες εκλεκτές υπηρεσίες, όπου μπορούν να έχουν καταφέρει να λάβουν μία πληροφορία την οποία έχει εκπέμψει κάποιος, ο άλλος και μπορεί να την συλλάβουν. Αυτή είναι αυτό που λέει «μου ήρθε η ιδέα». Ναι, εκτός αυτού θες να μου πεις ότι υπάρχει μία υπηρεσία η οποία μπορεί να καταλάβει τι σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Ο κάθε εγκέφαλος εκπέμπει με σε μία δική του συχνότητα. Κοίταξε, ο εγκέφαλος εκπέμπει ανάλογα με το σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αυτό είναι η μία φάση των πραγμάτων. Δηλαδή έχει τα α, τα β, τα δ, τα θ κύματα, τα οποία εκπέμπει σαν οντότητα σε καταστάσεις διάφορες. Βαθύ ύπνο, ή στη διαλογισμό, ή στην εγρήγορση, ή όταν φεύγει από την εγρήγορση και είναι μεταξύ καταστάσεως, δηλαδή, ας πούμε. Οπότε αυτή είναι η βάση. Από εκεί και πέρα όμως, ο ίδιος ο εγκέφαλος μπορεί να δεχθεί σήματα απ' έξω ή μπορεί να εκπέμψει σήματα ανάλογα ποιο στοιχείο σε αυτόν είναι ενεργοποιημένο. Εννοείς ποιους νευρώνες, ποιο... Κοίταξε να δεις, υπάρχουν σχηματισμοί, θα σου πω, υπάρχουν... νευροκέντρα, τι... Θα σου πω, υπάρχουν σχηματισμοί, έχουμε τα εμισφαίρια, έχουμε τα διάφορα κέντρα τα οποία αποδέχονται και αποκρυπτογραφούν
τις ενέργειες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο αμφίβολος τοροειδής παίρνει το σήμα ανάποδα. Ναι. Και όταν περνάει πίσω στον οπτικό φλοιό που είναι πίσω στον εγκέφαλο εδώ πέρα, το γυρίζει το σήμα ανάποδα και το... Και έτσι, βλέπουμε κανονικά. Το βλέπουμε κανονικά. Σαν καθρέφτης δηλαδή υπάρχει πίσω. Ναι, αυτό είναι η πρόσληψη του σήματος. Μπορεί να εκπέμψει διαμέσου των οφθαλμών, ξέρεις. Έχει τα ραβδία και τα κονία, να τα οποία... Εκπέμψει, ναι, να εκπέμψει ενέργεια και να εκπέμψει συχνότητες. Κάτι σχετικό με το μάτι, με μάτια σε αυτό. Ναι, δε, φυσικά. Αυτό είναι η λαϊκή έκφραση, αλλά η πραγματική έκφραση... Λαϊκή έκφραση αυτής της γνώσης. Ναι, η λαϊκή έκφραση αυτής της γνώσης και παρατήρηση. Άμα βλέπει, κάτσε, βλέπεις τον άλλον απέναντι και λες πω, πω, ρε παιδάκι μου και μπράβο, πέφτει κάτω, πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι αυτόματα κάποια εκπομπή. Καλά, πρέπει να είσαι σαββατογεννημένος, να είσαι σμιχτοφρύδης, να είσαι χιλιάδες πράγματα. Όχι, όχι, δεν είναι ούτε σαββατογεννημένος, ούτε σμιχτοφρύδης. Λέω ότι λέει η λαϊκή παράδοση. Λέει την ακραία παρατήρηση την οποία κάνει. Mm-hmm. Αλλά πατέρας μου δεν ήταν σμιχτοφρύδης, ας πούμε, ούτε σαββατογεννημένος, από ό,τι ήξερα. Αλλά παρόλα αυτά, άμα έλεγε μία κουβέντα, έπρεπε να προσέχεις. Δηλαδή, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η επαφή η οποία υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων είναι πολύ περισσότερο στενή από ό,τι φαντάζεται και καταλαβαίνει κανένας. Έτσι. Ναι. Γιατί είτε θα προσλάβεις εσύ στοιχεία τα οποία και θα αποθηκεύσεις, κάνεις δηλαδή load, φορτώνεις στοιχεία και θα σου πω που εγγράφονται αυτά για να ξεκαθαρίσουν κάποιες ιστορίες, δηλαδή στοιχεία συμπεριφοράς και διάφορα δεν εγγράφονται στο DNA. Αυτό να το ξέρετε. Το DNA είναι database, δηλαδή βάση πληροφοριών. Εγγράφονται στο επιγονιδίωμα, που είναι η μεμβράνη που είναι γύρω-γύρω από τα DNA. Εκεί εγγράφονται πληροφορίες, εκεί εγγράφονται πρώτερες καταστάσεις, αν θες να το πεις άλλες ζωές, αν θες να το πεις προγόνους, ό,τι θες πες το, αλλά εγγράφονται και διαβάζονται πλέον. Έτσι. Διαβάζονται. Από γιατρούς από τεχνολογίες. Τεχνολογίες. Από τεχνολογίες οι οποίες μπορούν τώρα, ποιες τεχνολογίες. Εδώ λιγάκι δηλαδή, είναι λίγο υπάρχει τεχνολογία δηλαδή που μπορεί να διαβάσει. Τι πήρες από τη γιαγιά σου, τι πήρες τον παππού σου, πώς πήρες, τι έγινε. Ναι. Έχεις γεγραμμένο σαν το πούμε, αυτό που λένε μαθήματα να μάθεις, διάφορα τέτοια με πράγματα. Με τεχνολογία αυτά να τα μάθεις. Ναι, αυτά είναι με τεχνολογία. Μπορείς να βάλεις δηλαδή κάτω έναν άνθρωπο, ναι, να του πάρεις λίγο DNA. Τι, αυτό δεν χρειάζεται. Τι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, τον διαβάζεις από μακριά. Σκανάρει από μακριά. Σκανάρεις την, πώς το λέμε, την κατάστασή του και μπορείς να δεις ποια είναι πιο έμβολα στο χέρι, εσύ βάζεις στις βιβλιοθήκες και διαβάζεις το τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό. Διότι το φαινόμενο του βιοσυντονισμού είναι τόσο ευρύ, δηλαδή ο εκατοστός πίθηκος πού βυθίζεται, ρε Γιώργο, πού βασίζεται. Ναι. Δεν βασίζεται στο γεγονός ότι υπήρχαν διάφορες απικίες από πιθήκους που δεν έβλεπε το ένα το άλλο και όταν μαζευόταν ένας αριθμός, ο οποίος ήταν κρίσιμος αριθμός. Κρίσιμη μάζα. Ναι. Mm-hmm. Πειράζει που η κρίσιμη μάζα είναι 12. Και για τους ανθρώπους τουλάχιστον. Και για τους πιθήκους ήταν 100. Και δεν ξέρω πώς ήταν για τα λιοντάρια ή οτιδήποτε. Αλλά αυτές είναι πληροφοριακές πραγματικότητες. Έτσι. Και αν δεν το δει κανείς αυτό το πράγμα και αν δεν φύγει από το καρτεσιανό διάστατο, άντιτο που είναι διάστατο επίπεδο. Φυλακή, ναι. Η καρτεσιανή φυλακή, ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Δεν μπορεί να καταλάβει τη μεταφορά πληροφορίας. Η πληροφορία είναι άεργη. Δεν έχει σχέση με την ενέργεια. Η ενέργεια έχει πληροφορία. Η πληροφορία μπορεί να μην έχει ενέργεια. Και επομένως είναι σε άλλο πεδίο απάνω το οποίο εκπέμπεται. Γιατί ήλισαν να βρουν το μποζόνιο του Higgs και να δουν πώς γίνεται αυτή η ενσωμάτωση, αυτό που λέγεται λευκός θόρυβος ή αυτή η τοιχογραφία στην κάπελα Σιστίνα, όπου έχει από πάνω το αφεντικό και από κάτω ο άλλος παίρνει ένα spark, όπως λέγεται. Ένα σπινθήρα. Ένα σπινθήρα. Και αυτό τάκ του αλλάζει το τον, τέτοιο. Τον βασικό αρχιεργάτη στο εργαστήριο του Ηφαίστου, ο σπινθήρα. Ναι. Λοιπόν, τώρα, σπινθήρα σημαίνει βέβαια και ηλεκτρισμό, σημαίνει και πολλά άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Μισό λεπτό. Έχουμε έναν εγκέφαλο ο οποίος δουλεύει. Μπορεί κάποιος από μακριά να τον επηρεάσει αυτόν τον εγκέφαλο. Μπορεί.
μπορεί εκπέμπονες συχνότητες συγκεκριμένες, θα πούμε, ας πούμε, το HARP μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα πρόσεξε να δεις. Όταν εκπέμπει το HARP και κάνει αυτές τις, πώς το λέμε, εκπομπές στις συχνότητες, θα πρέπει να υπάρχει ένας δέκτης, ο οποίος δέκτης να μεταγράφει τα σήματα, και επειδή ο εγκέφαλος είναι ένα λιπίδιο και μερικές φορές δεν τα πιάνει καλά, βάζουμε νανοϊλικά μέσα στον οργανισμό, όπως τώρα που υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους νανοϊλικά, τα μετατρέπουμε σε νανοκεραίες και μεταγράφουμε αυτά και φορτώνουμε τον άλλον ό,τι θέλουμε. Κάπου το πας εσύ τώρα. Αλλά... Δεν το πάω. Αυτές είναι πληροφορίες. Ναι. Θα το αποκαλύψω εδώ. Είναι πληροφορίες από τον Αμερικάνικο στρατό. Κατάλαβες τώρα τι συμβαίνει. Έτσι. Δεν είναι οι Αμερικάνοι. Είναι Αμερικάνοι και Αμερικάνοι. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν το βλέπεις αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα βλέπεις και άλλα πράγματα, λες, ρε παιδιά, πού έχει φτάσει το πράγμα και πώς έχει φτάσει το πράγμα. Άρα λοιπόν μπορώ, βάζοντας μέσα σου κάποια τεχνολογία, να σε κάνω να αποδέχεσαι μια εξωτερική παρεμβολή. Ναι, υπάρχουν τα λεγόμενα βιομικροηλεκτρονικά κυκλώματα. Τα οποία βιομικροηλεκτρονικά κυκλώματα αυτή την αποστολή έχουν να σε χειραγωγούν αυτοί που θέλουν να σε χειραγωγήσουν και από εκεί και πέρα, πώς το λέμε, να λες ότι θέλεις να κάνεις ό,τι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχεις αναπτύξει κριτική, δηλαδή κριτήρια, δεν έχεις αναπτύξει μέτρα, δεν έχεις αναπτύξει σταθερές βάσεις που αναφέρεσαι. Και πώς μπορεί μέσα σε αυτό που θα με βάλουν να πω να ξέρουν ποια είναι και τα όρια που θα πω. Κοίταξε, είναι προφανές ότι έχουν γίνει πειράματα, πάρα πολλά πειράματα, στα οποία έχουν καταγράψει αντιδράσεις. Ξέρεις, οι φυλακές είναι πολλές και μεγάλες και παντίες. Οπότε το να επικεντρώσεις σε κάποιο πληθυσμό διαφόρων ανθρώπων ή να επιλέξεις κάποιους ανθρώπους για να τους αναλύσεις μετά, γιατί όλα αναλύονται σε συχνότητες, όλα αναλύονται, είναι αλγόριθμοι. Είναι μαθηματικά πια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να στηριχτείς σε κάτι άλλο εκτός από τα μαθηματικά για να μπορέσεις να δεις τις απαντήσεις οι οποίες υπάρχουν. Θα μου πεις τώρα πώς επηρεάζει ένα εξωτερικό φαινόμενο τον εγκέφαλο. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται όταν πέφτει κεραυνός. Όταν πέφτει μια αστραπή, φοβούνται. Όταν βλέπουν μια φωτιά, φοβούνται. Όταν μείνει σε ένα κλειστό χώρο, φοβούνται. Δηλαδή, ο εξωτερικός παράγοντας επηρεάζει. Ο άνθρωπος έχει ένα κριτικό στοιχείο και σημείο, εκτίθεται ως προς το περιβάλλον. Ναι. Εκτίθεται ως προς το περιβάλλον 11 εκατομμύρια χρόνια. Αν πούμε πόσο είναι τόσο, γιατί μπορεί να είναι και παραπάνω. Μπορεί να είναι και παραπάνω, ναι. Ναι. Αλλά εκτίθεται. Και αυτό σημαίνει το εξής, καταγράφει. Αυτές οι καταγραφές καταγράφονται στο επιγονιδίωμα. Και επομένως είναι το κλειδί εκείνο το οποίο ανοίγει το γονίδιο ή δεν το ανοίγει. Δεν λέει, α, δεν περνάς, άστο. Οπότε οι καταγραφές αυτές ύστερα, σαν αταβιστικές μνήμες, ενεργοποιούνται με το καινούριο ερέθισμα. Περνάει το ερέθισμα, πάει απάνω και αρχίζει ο άλλος να, όταν λέμε απάνω, μνήμη έχει αυτό εδώ, μνήμη έχει αυτό εδώ, εξαρτάται τώρα πού μαζεύονται οι μνήμες. Mm-hmm. Εδώ αποκρυπτογραφούνται, έτσι, στον υπόκαμπο και γύρω-γύρω σε αυτές τις δομές του εγκεφάλου. Αλλά μνήμες είναι παντού, σε όλο το σώμα. Ναι, και επομένως υπάρχει η δυνατότητα αυτές τις μνήμες να τις ανακαλέσεις και να δεις ποιες είναι οι φοβίες, ποιοι είναι οι φόβοι που έχει κάποιος, σε τι εκτέθηκε αυτός και οι πρόγονοί του. Διότι είναι μία, πέραν το οτιδήποτε άλλο, μία συνέχεια. Μπορεί δηλαδή μία φοβία μου να προκύπτει από μνήμες που εκτέθηκαν σε αυτήν πρόγονοι. Ναι, αυτό έχει αποδειχθεί διότι έχουν δει και έχουν καταγράψει καινούριους ανθρώπους ποιες φοβίες είναι, γιατί υπάρχουν καμιά διακοσαριά φοβίες. Αγοροφοβία, φωτοφοβία, σκοτοφοβία, ασθενοφοβία. Κλειστοφοβία, ψωφοβία. Ναι. Ναι, αυτά είναι αλγόριθμοι. Από να καταγράφει και βλέπει πού έχει αυτές. Και ρωτάει ο άλλος πίσω, πού ζούσατε. Η τρικυμία, παραδείγματος χάρη, σε πειραζέ. Άμα είχε ναυτικούς οι οποίοι πηγαίνουν σε 7, 8, 10 μπουφόρ, όσο και να είναι, όσο και ψύχρεμοι να ήταν, άμα κάνανε ένα παιδί, μπορεί να το μεταδίδαν στο παιδί. Η συνέχεια είναι μια κατάσταση πραγμάτων, την οποία οφείλουμε να αποδεχτούμε και να δούμε τι φέρει μέσα της και πώς φέρει. Μπορώ εκ του μακρόθεν να καταστρέψω έναν εγκέφαλο ή να τον κάνω πιο πλούσιο. Μπορώ.
θέματα πληροφορίας. Τι θα εκπέμψεις, πώς θα το προσλάβεις. Υπάρχει ένα στοιχείο στον εγκέφαλο, λέγεται αμυγδάλα. Υπάρχουν και οι φλοί. Οι φλοί είναι φίλτρα. Φιλτράρουν. Δηλαδή ο δεξιός φλοιός πάει το σήμα εδώ πέρα και λέει έχουμε αυτό. Δηλαδή, πώς το λέμε, έρχεται ένα σκύλο στη γειτονιά. Το στέλνει στον αριστερό φλοιό και λέει ο αριστερός φλοιός, άσε με ασχολείσαι ρε, ψοφίμη είναι, ας πούμε. Ή λέει, οπ, πάρε το τσεκούρι, πάρε οτιδήποτε άλλο για να αντιμετωπίσεις αυτό. Η αμυγδάλα λέει, θα μας δακώσει ο σκύλος, δεν θα μας δακώσει ο σκύλος. Και αν μας δακώσει ο σκύλος και τι γίνεται. Και θα μας δώσει το γρίλο, το ξέρεις το ανέκδοτο. Ναι. Είναι δηλαδή τα προθύστερα και αυτά τα οποία, γιατί ξέρεις ο εγκέφαλος είναι τρία επίπεδα τουλάχιστον, όσον αφορά τη δομή του. Φλοί, υποφλοιώδες και ερπητικό σύστημα. Ας πάμε από πιο κάτω. Ερπητικό είναι σε δαγκώνω, μη με δαγκώσεις ή χάσω την τροφή. Γιατί άμα χάσω την τροφή θα έχουμε ένστικτο, πρόβλημα. Ένστικτο, ζώδες ένστικτο. Το ζώδες ένστικτο. Ο υποφλοιώδης εγκέφαλος είναι το στρες. Τι θα γίνει τώρα. Θα το πάρουμε το πράγμα, δεν θα το πάρουμε το πράγμα. Και εδώ απάνω είναι η εξέλιξη των πραγμάτων που είναι το φίλτρο. Το φίλτρο είναι ο λόγος, είναι η λογική, είναι τα μέτρα. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που δίνουν το δεύτερο ορισμό του Αριστοτέλη. Δίπων, άπτερων, έλογων. Άμα δεις πολλούς τέτοιους, έλα και γράψε με. Ναι. Επομένως, εκείνο το οποίο μπορούν να επηρεάσουν, μπορούν να επηρεάσουν την αμυγδάλα. Και να αρχίσεις να γίνεις αγχώδης και να κάνεις πράγματα τα οποία πρακτικώς δεν έχουν καμία σχέση με την έκθεσή σου στο περιβάλλον. Ή να επηρεάσουν τους φλοίους, να τους μπλοκάρουν. Γιατί μπορεί να εκπέμψουν αντίστροφες συχνότητες οι οποίες μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ή παραδείγματος χάρη να ενεργοποιήσουν ερπητικά ένστικτα και βλέπεις κάτι περίεργες βίαιες καταστάσεις που λες τώρα ρε παιδιά αυτό πώς, τι. Διότι εκείνο το γνωστό ότι έτσι είναι η φύση του ανθρώπου είναι στα μυαλά μερικών. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος γεννιέται... Είναι και μια εύκολη απάντηση, μια εύκολη λύση και μια εύκολη δικαιολογία. Ήθος ανθρώπου δεν ήμουν. Ο άνθρωπος, ο δαίμονας στον άνθρωπο είναι το ήθος του. Άμα κάτι θα ψάξει όμως την πραγματικότητα είναι άλλη. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα το εξής. Ότι θα βρεις την πραγματική έννοια των πραγμάτων. Θα μπεις μέσα να καταλάβεις τι γίνεται ή θα μείνεις στην επιφάνεια. Και επομένως θα βγάλεις αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση. Βέβαια, αν το φέρουμε στη μυθολογία μας, η αμυγδαλή ήταν μια γυναίκα η οποία απατήθηκε. Αγάπησε και έπεσε στην... Δεν περίμενε να έρθει ο Θησέας ή ο γιος του Θησέα και τελικά αυτός δεν ήρθε ποτέ και πάγωσε περιμένοντάς της και έγινε το λουλούδι, το δέντρο της αμυγδαλιάς. Πιο πολλές φορές η αμυγδαλή απατάται. Αυτό. Πιο πολλές φορές αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, ο μύθος μας λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Θα μας δώσουν το γρίλο. Άλλος ανοίγει την πόρτα και ο άλλος λέει, στο διάλογο είσαι ο γρίλος και ο άλλος λέει, θέλετε κάτι. Ξέρεις, αυτή η περίφημη μυθολογία που έχει έτσι και διαστρεβλωθεί και ιστορίες περιέχει εξαιρετικά μηνύματα μέσα οι 12 άθλοι του Ηρακλέως εναντίον του εαυτού του για να τον καθαρίσει. Δεν είναι καπετάνια. Καθαρμός. Να σου και πω. Το ίδιο ισχύει, δηλαδή αυτές οι διασυνδέσεις έχουν γίνει προκειμένου να εξηγηθούν δράσεις οι οποίες υπάρχουν. Όπως και του Θησέα, οι θάνατοι, οι δολοφονίες των υποτιθέμενων ληστών στην πορεία του κλπ. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι. Πολύ σωστά την είπανε και αμυγδαλιά για αυτό το θέμα. Όπως, ακόμα σήμερα, πώς λένε στην επιστήμη? Αμυγδάλα. Ακόμα και στα λεγόμενα αγγλικά, που είναι πράγματι ελληνική διάλεκτος. 86% είναι ελληνικές λέξεις και οι υπόλοιποι είναι λατινικές. Και κάποιες κέλτικες. Δηλαδή πάλι ελληνικά. Εμπτή. Ναι. Απών και απάνω. Μόνο. Ας το πω αυτό το πράγμα. Ωραία. Brut, bread και βρωτός. Βρώση και λοιπά. Ναι. Τι γίνεται με την επίφυση. Κοίταξε να δεις. Πού βρίσκεται καταρχήν στον εγκέφαλο. Η επίφυση βρίσκεται, αν το πάμε εδώ, δηλαδή είναι μπροστά, πίσω από εδώ, σε βάθος 3-4 εκατοστών, έτσι, είναι ένας αδενίσκος, δεν είναι ακριβώς αδένας, ένας αδενίσκος, ο οποίος προσαρμόζει τον άνθρωπο στον κυρκάδιο κύκλο των 24 ωρών. Έτσι.
δεν συμμετέχει αυτός μόνος του. Ο αδενίσχος αυτός συνδέεται με την υπόφυση, η οποία συνδέεται με τα επινεφρίδια, γιατί ακόμα και αν θέσει μελατονίνη, παράγεται από κατεχολαμίνες μέσα από έναν ορισμένο συγκεκριμένο μηχανισμό. Άρα, αν τα επινεφρίδια είναι πατωμένα, από εκεί έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρεις τι μελατονίνη θα μπορούν να βγάλουν. Θα μπορούν να βγάλουν. Λοιπόν, ο οποίος λοιπόν προσπαθεί και προσαρμόζει τον άνθρωπο στον κυρκάδιο κύκλο. Και τον προσαρμόζει γιατί. Διότι εφόσον έχουμε τον ύπνο το βράδυ, που μπορεί κανείς να δώσει διάφορες εξηγήσεις τι θα πει ύπνος και όλα τα σχετικά, θα πρέπει ο άνθρωπος να μπορέσει να αλλάξει φάση και από την εγρήγορση να πέσει στον ύπνο, διότι εδώ έχουμε μία αλληλουχία. Δηλαδή, ύπνος, ίσον μελατονίνη, ίσον αυξητική ορμόνη, πτώση της κορτιζόλης, για να μπορέσει ο άνθρωπος να επιδιορθώσει πράγματα τα οποία... Αυτοίαση. Να κάνει αυτοίαση. Ναι, άμα δεν το κάνεις αυτό, δεν γίνεται αυτοίαση. Επομένως, θα πρέπει να δεις όλη την εικόνα για να καταλάβεις τι... Ο λαός μας το λέει απλά, αν φας μια σφαίρα εδώ, μια πέτρα εδώ, λέει με βρήκε στο δόξα πατρί. Δεν λέει άδικο, δεν λέει άδικα, γιατί ουσιαστικά, εάν κάτσεις να δεις την λειτουργικότητα της επίφυσης, έτσι, η οποία σε έναν βαθμό συνδέεται και με την υπόφυση, η οποία, όπως είπα, συνδέεται και με τον θάλαμο και τον υποθάλαμο, δηλαδή είναι τα κεντρικά νευρονικά, νευρικά, αλλά και ενδοκρινικά στοιχεία, γιατί λέμε ο εγκέφαλος και νευρικό σύστημα. Παιδιά, δεν υπάρχει εγκέφαλος και νευρικό σύστημα απλά. Υπάρχει νεύρο, ενδοκρίνο, ανασωπητικό. Τρία σε ένα. Θα μπορούσαμε να το λέγαμε και θα ήταν σωστά να το λέγαμε συντονιστικό σύστημα. Όργανο. Αυτό το συντονιστικό όργανο, το οποίο συντονίζει. Πρόσεξε. Συντονίζει. Ναι, αλλά δεν συντονίζει μόνο προς τα κάτω, συντονίζει και προς τα πάνω. Γιατί άμα κόψεις τις σχέσεις και τις αυτές με τον ανώτερο εαυτό σου, με το πεδίο, με το Θεό, με οτιδήποτε, είσαι μόνος εσύ, ο εαυτός σου και οι άλλοι από εκεί. Επίσης πρέπει να σου πω ότι οι σχέσεις προς τα άνω, προς τον άνω σου εαυτό ή οτιδήποτε, κόπτονται όταν κουρεύεσαι γουλή. Όταν λείπουν οι τρίχες που έχουν χαλκό από το κεφάλι, που είναι το σύνηθες αυτή τη στιγμή. Αυτό το έμαθα τώρα από σένα και ευχαριστώ, δεν το ήξερα. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς. Και όλοι οι αρχαίοι είχαν πάρα πολλά ήταν μαλλιά. Καρικομόντες. Έχεις δει κανέναν ηρώα του 21 να είναι ξυρισμένος γουλή? Όχι, αλλά οι Αιγύπτιοι ήταν ξυρισμένοι γουλή, διότι... Γι' αυτό και δεν πήγαν αυτή τη φιλοσοφία παραπέρα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά και διάφορα. Επομένως, έχεις ένα όργανο, το οποίο, γιατί θα το πω και αλλιώς, θα πω και κάτι άλλο. Από πού ξεκινάνε οι μεσημβρινοί? Από εδώ ξεκινάνε οι μεσημβρινοί, από μέσα δηλαδή. Ξεκινάνε 12 ζεύγη αριστερά, 12 ζεύγη δεξιά. Πάλι 12. Πάλι 12. 11 και κάτι. Λοιπόν, και αυτή η μεσημβρινή είναι αυτό που θα λέγαμε επιχωρικό σύστημα μεταφοράς ενέργειας και πληροφορίας. Έτσι, όχι μόνο ενέργειας που είναι δομημένη πληροφορία, αλλά και πληροφορία η οποία μπορεί να μετατραπεί σε ενέργεια και επομένως ή σε ιδέα ή σε άποψη ή σε οτιδήποτε άλλο. Από εδώ ξεκινάνε και αυτοί. Η επίφυση πόσο μεγάλη είναι? Επίφυση είναι τόση. Κονάριον λέγεται, δηλαδή σαν ένα κουκουνάρι. Ήθελα να σου το πω, δηλαδή το σχήμα της είναι σαν... Σαν κουκουνάρι. Είναι αυτό όμως ακριβώς είναι αυτό που έχει ο Διόνυσος στο θύρσο του επάνω. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι τετρακτής επί του πεδίου. Γλώσσα, μουσική, γεωμετρία, διατροφή επί του πεδίου. Επομένως, τι περίμενε από το Διόνυσο, δηλαδή, να είναι αυτό που λέει ένα μπαχάσα, πώς το λέμε, γλεντζέ. Που χόρευε και τραγούδαγε μόνο. Ναι, είναι γιος του Απόλλωνα. Έτσι. Μένει όμως, είπες, τετρακτής επί του πεδίου, μένει να ορίσουμε το πεδίο όμως. Το πεδίο είναι αυτό το. Η πεδίο της γης, το οποίο είναι ηλεκτρικό πεδίο, έτσι. Είναι τα. Πώς το λέμε, τα τελουρικά ρεύματα και τα σχετικά. Το οποίο μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πεδίο, έτσι. Ρεύματα, Χάρτμαν κλπ, έτσι. Ναι, μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πεδίο και να μην κάνεις μόνο τα γεωπαθητικά, υπάρχουν και τα γεωενεργητικά. Η Δελφή είναι πώς το λέμε, γεωενεργητικό. Γεωενεργητικό.
Η Ολυμπία. Ο Παπαμαρινόπουλος θα είχα. Γιατί εκφράζουν όλη τη θετικότητα η οποία υπάρχει πάνω στις κονδυώσεις της γης, έτσι που έχει πει ο Πλάτωνας και τα σχετικά. Όπως ήταν ομφαλός στο Δελφόν με το πλέγμα που έχει γύρω-γύρω. Με όλα αυτά τα πράγματα. Και επομένως, όταν εσύ εφαρμόζεις αυτή ή βλέπεις αυτή πώς θα την εκδηλώσεις και πώς θα την εκπαιδεύσεις, την τετρακτίδα, άμα κάνεις κάτι να δεις λεπτομέρειες, δηλαδή γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι το βασικό στοιχείο διαμόρφωσης πολιτισμού. Διότι διαμορφώνει κύτταρα και νευρονικά στοιχεία στον εγκέφαλο. Έτσι, επομένως, δεν μπορεί να είναι άλλη γλώσσα παρά μόνο μία γλώσσα λόγου και μέτρων. Τα μέτρα πώς τα θες, έτσι, αλλιώς, τούτο εκείνο, ο καπετάνιος έχει κάνει εκπληκτική δουλειά πάνω και ισχύει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Εξού και άλλοι δανείζονται λέξεις, the idiosyncrasy, yes, the dilemma. Είναι καθαρά ελληνικά, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, διότι πρέπει να σχηματοποιήσεις, πρέπει να νοηματοποιήσεις για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό προϋποθέτει μια καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτό προϋποθέτει μια επίθεση η οποία να δουλεύει καλά, η οποία όταν πέφτει το σκοτάδι, μην βλέπεις τώρα που έχουμε τεχνητό φως, γιατί η επίθεση είναι φωτοευαίσθητη. Δηλαδή τα φωτόνια που ρίχνει ο ήλιος, δηλαδή αυτό που λέμε οι περιόδες του ηλίου, πάνε και την ερεθίζουν και αρχίζει να δουλεύει. Τώρα πρόσεξε να δεις. Άμα την ερεθίσουν σώνει και καλά και σταματήσουν να την ερεθίζουν, γιατί όταν την ερεθίζουν τη σταματάνε. Για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι σε εγρήγορση, όπως λέμε. Άμα σταματήσουν να την ερεθίζουν σώνει και καλά, θα δουλέψει η επίθεση. Θα δουλέψει παράγοντας μελατονίνη μέσω της... Και άμα υψηλή κορτιζόλη, τι γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι ο άνθρωπος δεν είναι κουτάκια. Είναι ολική σχέση η οποία υπάρχει και επομένως το ένα αν αντιτίθεται με το άλλο, διότι η κορτιζόλη είναι η εγρήγορση, είναι τρεχάλα, είναι στρες, είναι όλες αυτές οι διαδικασίες. Όταν έχεις την μελατονίνη που λέει slow down and absorb, δηλαδή κάτσε κάτω και χαλάρωσε, γιατί ξεκινάν τα REM, rapid eye movement, όταν ξεκινάν αυτά τα οποία ξεκινάν στη κανονική ώρα, 12.30 ώρα και κρατάνε μισή ώρα περίπου. Προσαρμόζουν για να βγάλεις την αυξητική ορμόνη, έτσι. Να αρχίσει να δουλεύει η μελατονίνη, η οποία θα βγάλει την αυξητική ορμόνη, για να μπορεί μέσα στο χρονικό διάστημα μέχρι τις 4-5 η ώρα το πρωί, να αρχίσει να κάνει, δηλαδή να αντιγράφει mRNA, πρωτεΐνες, ιστορίες και τα σχετικά, να δουλεύουν τα λεγόμενα επιδιορθωτικά γονίδια, ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Συσκευή είναι, αλλά δύο συσκευή, έτσι, η οποία θα κάνει τη δουλειά, θα διορθώσει τα πράγματα για να σηκωθείς το πρωί καινούργιος και καθαρός και ωραίος και να πας να κάνεις την εργασία σου, τη δουλειά σου, έτσι, την εργασία σου. Το έργο σου. Το έργο σου, δηλαδή. Αν λοιπόν δεν δουλεύει όλο το σύστημα καλά, μελατονίνη δεν θα βρεις. Άμα δεν βρεις μελατονίνη δεν θα βρεις ούτε αυξητική ορμόνη. Και άμα δεν βρεις αυξητική ορμόνη, παπαλά. Μετά από κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα. Ασθένηση. Θα πάμε εκεί. Θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στην επίθεση. Μπορεί κάποιος να την επηρεάσει την επίθεση από απέναντι, από μακριά. Ναι, μπορεί. Όταν εκπέμψεις κύματα τα οποία καταστέλουν ή μπορούν να αναστείλουν την δράση της, μπορείς να το κάνεις αυτό. Και να σου πω ένα τρόπο, απλό μουσική, η οποία μπορεί να αναστείλει τη δράση της επίθεσης. Ένας άλλος τρόπος είναι η τηλεόραση. Στέλνει μηνύματα που μπορεί να το κάνει, γιατί τα μηνύματα αυτά θα τα πάρει ο οφθαλμός, άσχετα αν δεν μπορείς να το διαβάσεις εσύ, έτσι. Ή έχεις το κινητό, ή έχεις κεραίες απ' έξω που εκπέμπουν και έχεις και τις νανοκεραίες μέσα και γίνεται ένας μαύρος χαμός. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα. Αυτά που ακούν τώρα, τα ακούν πρώτη φορά, έτσι, και είναι λίγα επικίνδυνο. Θες να μου πεις δηλαδή ότι υπάρχει τρόπος να σου παίζω μια μουσική, να σου παρέχω μια μουσική, να νομίζεις εσύ ότι χαίρεσαι, ότι εφραίνεσαι, ότι κάτι καλό γίνεται, ότι μπορώ μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το κινητό ή το τάμπλετ, να σου επηρεάσω την επίθεση.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό με συγκεκριμένα είδη μουσικής. Πρέπει να είναι η μουσική η άλλη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, ναι. Όταν υπάρχει η ελληνική μουσική ή η εξέλιξή της, που είναι η κλασική μουσική, που είναι ακόμα θες και ροκ, τα δημοτικά τραγούδια ή το ρεμπέτικο ή διάφορα άλλα πράγματα, δεν είναι εύκολο να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί αυτά επιδρούν σε συγκεκριμένες δομές στον εγκέφαλο, οι οποίες τις πιο πολλές φορές είναι εφ-δοτικές, είναι ο-δοτικές. Δηλαδή, τελευταία μας έχουν βάλει μια βιβλιοθήκη μέσα που λέγονται σολφέτζιο. Τα σολφέτζιο είναι συχνότητες οι οποίες αντιστοιχούν σε νότες. Mm-hmm. Αν δεις την δράση αυτών των συχνοτήτων, δηλαδή νότες, χαμηλές νότες είναι, εκπλήσεσαι, αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνεις τι ήταν ο Απόλλων, παραδείγματος χάρη. Γιατί πρακτικώς έχει να κάνει με την αποκρυπτογράφηση της λύρας του Απόλλωνα. Mm-hmm. Έτσι. Και όταν σου δίνει διαταγή και λέει τα κύτταρα αυτά να δουλέψουν έτσι και εκείνο και τούτο και τ' άλλο. Και από την άλλη μεριά λες, καλά, άμα είναι αυτά τα πράγματα, τι στο καλό θέλουμε τα φάρμακα και διάφορες άλλες διαδικασίες, βαρβαρότητες. Εσχρές και ελεηνές βαρβαρότητες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν καθιερωθεί σε ένα βαθμό ως mainstream, μέχρι να έρθει η έρευνα, η οποία ήδη υπάρχει και η οποία εξελίσσεται, να τα στείλει από εκεί που ήρθανε. Η μουσική βιομηχανία βέβαια οθεί συνέχεια την παραγωγή μουσικής, άλλης μουσικής, από αυτό. Αφού υπηρετεί αυτούς που υπηρετεί, θες να πούμε δηλαδή, α, τα είπε ο καπετάνιος, από πού γίνεται η δουλειά, μόνο που δεν είναι από πάνω, είναι από κάτω, εμβολή. Όταν λέμε για τις χαμηλές νότες, τις χαμηλές συχνότητες αυτές, ναι. Ξέρουμε τον προσδιορισμό τους από πόσα χέρτζ έως πόσα χέρτζ. Βέβαια, υπάρχει ένα ολόκληρο δίπλο, να είναι, ας σου πω παραδείγματος χάρη, 176, 761, 258, 528, 852. Είναι συγκεκριμένες αυτές οι συχνότητες και όπως καταλαβαίνεις είναι χαμηλές συχνότητες αυτές, τις οποίες έχουν καταγράψει, τις οποίες έχουν μελετήσει, τις οποίες πραγματικά όταν τις βάλεις να δουλέψουν, γιατί τώρα κάνουμε βιοσυντονισμό, βάζουμε και τέτοια πράγματα μέσα, βλέπεις ο άλλος σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, λέει, ξαφνικά καθάρισε πλήρως το κεφάλι μου. Γιατί? Διότι σβήσανε αυτές διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στον οργανισμό. Ο οργανισμός ανά πάσα στιγμή μπορεί να δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες πληροφορίες. Κάποιες από αυτές μπορεί να τις καταγράψει, κάποιες από αυτές δεν θα τις καταγράψει. Κάποιες θα τις πετάξει, ναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Γιώργο, μαζεύεται πάρα πολύ σκουπίδι. Όπως το κομπιούτερ που μαζεύεις και βλέπεις τον κάδο ανακύκλωσης γεμάτο. Πάρα πολύ σκουπίδι, το οποίο δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να το πετάξεις, διότι θέλει άλλο πεδίο. Δηλαδή θέλει πεδίο συνεχών προτύπων. Ο αέρος τι κάνει, κατεβάζει τα πρότυπα από το πεδίο, από πάνω και δημιουργεί. Και από εκεί πέρα έχεις μια άλλη δυνατότητα, η οποία είναι η συνεκτικότητα που κρατάει τα πρότυπα σταθερά και ενωμένα. Βέβαια, ναι, εκτός από τον έρωτα υπάρχει και το πεδίο του ήρωα. Ήρωος και έρωος είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όταν έχεις πρότυπό σου ήρωες, και πάλι μπορείς να το πετύχεις αυτόν τον καθαρμό. Όταν σου φύγουν οι ήρωες από τη μέση, από τη διαδικασία, από τη σχολική διαδικασία. Πάλι με πρότυπο δεν λες. Ναι. Πάλι για πρότυπο δεν λες. Αυτό λέω. Μα λοιπόν, γιατί η ερώτηση που πολλές φορές έχω κάνει είναι πού αναφέρεσαι. Άμα τα πρότυπά μου ήταν οι κρίσονες. Από εκεί πέρα τι θες, ποια θες εξέλιξη να είναι. Και άμα τα πρότυπά μου είναι κρίση. Ο Τζενκίς Χάν και ο άλλος που έκανε 1 εκατομμύριο, πώς το λέμε, μια πυραμίδα από 1 εκατομμύριο κεφάλια στο Δελχή της Ινδίας, καταλαβαίνεις τώρα πώς έχει ιστορία. Η ιστορία όμως επίσης είναι η εξής. Έχουμε εκατοντάδες πρότυπα εμείς. Ως Έλληνες εννοείς. Βέβαια. Ναι. Κοίταξε, οι Έλληνες έχουν εμπολιαστεί. Γαμίκουλος ήταν ο Δίας, με συγχωρείς κιόλας. Ή έκανε γενιές. Υπάρχει ένας ωραίος Ισπανός ο οποίος γράψει την ελληνική μυθολογία. Πάρτε τον, βρείτε τον. Ο Πέδρο Λάγια. Ναι, πάρτε τον, το διαβάστε, να δείτε τις γενιές που κάναν αυτοί. Και από αυτές τις γενιές, ποιος έχει ιδέα τώρα, εάν ήταν προγονός του. Ποιος, πόσοι. Γιατί άμα κάτσεις να δεις
και βάζει τα νούμερα, 30 χρόνια μια γενιά, από όσο 20.000 χρόνια πριν, 15.000 χρόνια πριν, τα νούμερα γίνονται εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα βλέπεις διάφορες καταστάσεις και λες, καλά τώρα ρε παιδιά, τούτος πώς, τι έγινε. Εδώ, από πού βγήκε όλη αυτή η ιστορία και η σοφία που ακαδημαϊκή γνώση, καπετάνια. Όχι βέβαια. Α, από πού σου ήρθε. Ποιος την έστειλε. Α? Ποιος, αυτό ακριβώς εδώ πέρα τώρα. Όχι, θα σου πω. Πού μπορείς να πας. Θα σου πω. Η πληροφορία ήρθε απ' έξω, αποκρυπτογραφήθηκε μέσα από τον εγκέφαλο. Παντού. Παντού, αλλά η αποκρυπτογράφηση γίνεται στον εγκέφαλο. Και ύστερα λέει, ρε παιδιά, μήπως αυτό είναι έτσι και το άλλο είναι αλλιώς. Διότι όταν εμπεριέχεις πρότυπα μέσα σου, κάποιο θα κάνει τσαφ και θα σου δώσει από εκεί πέρα τη σειρά και τη συνέχεια. Να ο σπινθύρ που λέγαμε. Να ο σπινθύρ. Άρα λοιπόν... Σπινθύρα, πεθαμένα πράγματα. Το πρώτο κινούν που λέγει και ο Αριστοτέλης. Το πρώτο κινούν. Τι γίνεται με τη μελατονίνη. Πότε παράγω μελατονίνη και πότε δεν παράγω. Μελατονίνη τη μέρα δεν παράγεις. Παράγεις ελάχιστη. Διότι αναστέλλεται η δράση της, και η λειτουργία της επίφυσης. Έτσι. Μόλις αρχίζει και πέφτει το φως, αρχίζει να ενεργοποιείται η διαδικασία παραγωγής της μελατονίνης. Η μελατονίνη παράγεται από παράγωγα της επινεφρίνης, νορεπινεφρίνης, δηλαδή από τα επινεφρίδια. Άρα συνδέεται η δράση της με τη λειτουργία των επινεφρίδιων. Δεν θες μια ισορροπία. Δεν θες πολύ δυνατά επινεφρίδια γιατί θα στην καταστήλουν. Δεν θες πολύ αδύναμα επινεφρίδια. Και θα την παράξουν. Διαρκώς και συνέχεια. Mm. Επομένως λοιπόν, μόλις πέφτει το σκοτάδι, αρχίζεις και παράγεις μελατονίνη. Ωραία. Γίνεται πρώτα μια διαδικασία που είπαμε αυτά τα REM, δηλαδή τα REM, γρήγορη κίνηση των οφθαλμών και από εκεί πέρα η μελατονίνη ενεργοποιεί την παραγωγή αυξητικής ορμόνης από την υπόφυση. Θες να πεις ότι χωρίς μελατονίνη δεν έχουμε αυξητικές ορμόνες. Δεν μπορείς να έχεις αυξητική ορμόνη διότι δεν ενεργοποιεί το μηχανισμός. Μάλιστα. Και ξέρεις η αυξητική ορμόνη είναι αυτή η οποία θα σου κάνει μυογένεση, θα σου κάνει δηλαδή... Θα σου δώσει τη δυνατότητα να μπορείς να ανταποκρίνεσαι στις απαιτήσεις πριν 100.000 χρόνια, πριν 200.000 χρόνια. Τώρα να την κοπανίσεις μια έτσι, είσαι φάει το αυτοκίνητο που άλλος κατεβαίνει μπουκαριστός και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όλα είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Ναι. Μπορεί κάτι εξωτερικό να αναστείλει την παραγωγή μελατονίνης. Όταν κοιμάσαι και έχει φως. Η μελατονίνη είναι συνδυασμένη με το σκοτάδι. Mm-hmm. Θέλει μαύρο σκοτάδι να μην μπαίνει τίποτα για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί και να θόρυβος επίσης. Μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά πας εγρήγορση, μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα. Έχω διαβάσει μια μελέτη ότι εκπομπές, άνθρωποι που κοιμούνται δίπλα σε λεωφόρους, ναι. Εκπομπές οι οποίες υπάρχουν. Κοίταξε, ναι, δίπλα σε λεωφόρους, όπου τι περνάνε. Λεωφορεία, τρένα, ξέρω τι περνάνε. Μπαταρίες. Ηλεκτρικά φορτία, τα οποία ηλεκτρικά φορτία με αυτό που λέμε επαγωγική δραστηριότητα, διότι εσύ έχεις ένα πεδίο, το οποίο πεδίο και αυτό διαβάζεται και όλα τα σχετικά. Το πεδίο είναι, μπορεί να είναι μιλιβόλτ, αλλά επιδρά με την εκπομπή η οποία θα γίνει από είτε ένα λεωφορείο είτε από οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα όχι μόνο ο θόρυβος, αλλά και αυτή η εκπομπή να διαταράσει τα πράγματα. Γι' αυτό και βλέπεις βάζουν τώρα κάτι πλέγματα τα οποία υπάρχουν, στα οποία μπορούν να λένε να σταματάνε τον θόρυβο. Αλλά νομίζω ότι όχι μόνο. Πες μου κάτι, με τις λάμπες φθορισμού τι γίνεται, με τις LED. Κάθε ακτινοβολία η οποία είναι εκτός φάσματος μπορεί να έχει βλαπτική επίδραση πάνω στον οργανισμό. Μέσα σε μια από αυτές τις βιβλιοθήκες που στέλνουνε και τα λεγόμενα γεωπαθητικά είναι και η LED, είναι και η φθορισμό, είναι και πολλά, όλος ο τεχνητός φωτισμός είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα έπρεπε να υπάρχουν, αν ήταν σωστός ο τεχνητός φωτισμός, να είναι στις εκπομπές του ηλίου.
δηλαδή στις ίδιες συχνότητες οι οποίες υπάρχουν, διότι ο Απόλλωνας και ο Ήλιος είναι φωτοδότες. Να ρυθμιστούν τα Κέλβιν δηλαδή. Ακριβώς, και είναι από την άλλη τη μεριά ζωοδότες. Δηλαδή θα κάνει το στείλει τα κύματά του, θα κάνει τη φωτοσύνθεση, η φωτοσύνθεση θα πιάσει την τροφική αλυσίδα για να φτάσει μέχρι εμάς που τώρα είμαστε αναγκασμένοι να καταναλώνουμε ζωή για να μπορούμε να ζήσουμε. Αν εξελιχθούμε και φτάσουμε στο επίπεδο των κρυσώνων, αυτά δεν χρειάζονται, έτσι. Διότι στην κυταρική μεμβράνη υπάρχει μεταφορά πρωτονίων, δηλαδή ψυχρή πυρηνική σύνδεξη. Mm-hmm. Άρα, άμα με κινητοποιήσω 20.000 πρωτόνια που δεν είναι τίποτα, μπορώ να σας κάνω μια έτσι εδώ πέρα και σας κάψω όλους. Κατάλαβες ο Δίας πώς πέταγε τις κεραυνούς. Μπορείς να το κάνεις. Γίνεται. Όχι εσύ, αν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα. Υπάρχουν κάποιες μετρήσεις σε ανθρώπους που έχουν δει ότι έχουν κάποιες δυνατότητες, αλλά τα βολ που βγάζουν είναι λίγα, πολύ λίγα. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Μπορεί να γίνει. Εδώ έχεις μια, έχεις μια διαφορά, ναι, δυναμικού 12 μιλιβόλτ. Όταν σε κάθε κύτταρο, όταν πάρεις όλη τη συνέχεια, είναι 10 εκατομμύρια βολτ. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή, άμα βγάλει 4 δάχτυλα 40 εκατομμύρια βολτ, είναι 80 κεραυνοί των 500.000 βολτ που είναι ο κεραυνός. Και άμα πέσει ο κεραυνός, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αν είναι ασυνεπής ο άνθρωπος, αν είναι βάρβαρος, αν είναι, πώς το λέμε, τα πρώτα δύο δίπουν άπτερων, πώς να του δώσουν τη δυνατότητα να γίνει αυτό το οποίο είναι. Ο άνθρωπος είναι επιθετικός, κατά την άποψή μου, επιθετικός προσδιορισμός, ο οποίος εμπεριέχει συγκεκριμένες ιδέες, συγκεκριμένες καταστάσεις. Αν τις παραδεί αυτές τις καταστάσεις, πώς θα τον πεις άνθρωπο. Επειδή έχει την σωματοδομή, ας πούμε, ναι. Δεν είναι μόνο η μορφή όμως, είναι η ακτινοβολία, είναι το πεδίο, είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούν να κινούν. Είναι ένα εργαστήριο το οποίο μπορεί να παράγει ενέργεια, να απορροφήσει ενέργεια, να μετατρέψει ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα. Σε ρώτησα για τις λάμπες φωτορισμού, το ίδιο και για τις λάμπες LED. Το ίδιο. Οι λάμπες LED είναι ακόμα χειρότερες, αν θα ήθελες να το πει κανείς. Έτσι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι άμα είσαι κάτω από αυτήν αρκετές ώρες, αρχίζεις και διαφοροποιείσαι. Έχεις πρόβλημα. Τι λες, τι σημαίνει διαφοροποιείσαι, δηλαδή. Όλοι σήμερα κάτω από μια τέτοια λάμπα είμαστε, ναι, και γράφουμε στο γραφείο μας, στην τάξη μας, τα παιδιά στο σχολείο. Χαλάει η ομοιοστασία. Χαλάει η ομοιοστασία. Η ομοιοστασία μπορεί να χαλάσει σε επίπεδο μεταβολισμού, η ομοιοστασία μπορεί να χαλάσει σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, η ομοιοστασία μπορεί να χαλάσει σε, πώς το λέμε, εκφράσεις οι οποίες υπάρχουν. Το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ο άνθρωπος έχει εκτεθεί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, σήμερα δεν υπάρχει. Το ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σκέφτονται και διάφορα άλλα πράγματα, θεωρώ ότι έχει να κάνει με αυτό που λέμε αδράνεια, όπως εκπίπτει, γιατί η έκπτωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και τι γίνεται, ναι μεν υπάρχουν οι δυνατότητες, δεν υπάρχουν οι ικανότητες. Δεν μπορείς να τις μεταγράψεις αυτές. Όπως δεν μπορείς να μεταγράψεις τις έννοιες των λέξεων και λες ιστορίες. Δηλαδή αυτό το μιλάμε αρχαία ελληνικά. Ναι. Λες τον άλλο, τι θα πει πεζός. Πέζα, τι είναι η πέζα. Δεν ξέρω σου πει τι είναι το πόδι, η πέζα. Και το πεζοδρόμιον είναι ο δρόμος των πεζών, ας το πούμε. Έτσι το ίδιο γίνεται και στην λήψη σημάτων και μεταγραφή αυτών των σημάτων. Τώρα το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαφοροποιούνται, έχει να κάνει και με την παιδεία τους, έχει να κάνει και με την καλλιέργειά τους, έχει να κάνει και τις κατευθύνσεις που έχουν πάρει από το σχολείο, από το σπίτι κλπ. Και όχι μόνο. Και πόσα ψήγματα ή sparks χρυσού γένους υπάρχουν μέσα του. Τι ήταν το χρυσό γένος? Ο γένος δεν οξυδωνόταν με τίποτα. Επομένως ήταν αέναο. Δεν μπορούσε να οξυδωθεί, πώς θα πεθάνει. Για πες μου. Και ήταν και έμπλεη αγάπη. Επομένως, αμόρε χωρίς θάνατο, ζούσαν, ξέρω εγώ πόσο, 800, 1000, 2000, τι έγινε. Μετά άρχισε να χάνει τις ιδιότητες. Τις ικανότητες τις οποίες είχε. Να χάνει, μέχρι που φτάσαμε εδώ. Όπου η ερώτηση είναι. Τα περιγράφει ο Ισίωδος πολύ καλά. Εξαιρετικά, ποιος τον διάβασε τον Ισίωδο και τον κατάλαβε? Και οι θεοί έτρωγαν αυροσία και έπιναν νέκταρα. Αλλά και τα άλογα των θεών το ίδιο κάνανε και υπήρχαν ειδικοί τεχνίτες να τα ταΐζουν. Καλά, πλάκα μας κάνουνε.
Δηλαδή, με συγχωρείς, ποιοι ήταν οι ειδικοί τεχνίτες που, πώς το λέμε, ταΐζαν τα άλογα. Αλλά η Αφροδίτη όταν έπαιρνε το άρμα της και κατέβαινε επί της γης, τι έκανε, σήκωνε σύννεφα σκόνης. Σου θυμίζει τίποτα, ε, αυτό. Έχουν υποθεί όλα. Μετάφραση δεν υπάρχει. Εξήγηση δεν υπάρχει. Και το αποτέλεσμα είναι σήμερα. Η μεν θαλάσσια χελών 400 χρόνια, 500 χρόνια. Και. Ο δε άνθρωπος 70-80. Αλλά είναι πλασμένος για να ζει πόσα, 150. Δεν κατάλαβες καλά. Πόσα. Ο Πριγκόζιν, τον ξέρεις τον Πριγκόζιν, ναι, όχι τον άλλον, τούτον εδώ. Ναι. Λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι ανοιχτό χαοτικό σύστημα που δεν επιδέχεται εντροπία. Μετάφρασέ του. Δηλαδή τι είναι, πάρε δώσε. Πού τα. Τα πάρε δώσε όμως είναι έκθεση στο περιβάλλον. Δηλαδή αυτές οι κοινωνίες να τις πάρετε να τις φάτε. Και να τις βάλετε εκεί που ξέρετε τις κοινωνίες αυτές. Άλλες κοινωνίες θέλει ο άνθρωπος για να μπορεί να λειτουργήσει. Να είναι άνθρωπος. Για να είναι άνθρωπος. Και όχι μόνο αυτό, για να σπάσει τα φράγματα της γης και να πάει αλλού. Όσοι ταξιδεύουν διαστρικά έχουν λύσει τα άλλα τα προβλήματα. Διαφορετικά εσύ τι λες, άμα ερχόταν εδώ πέρα και είχαν κακές διαθέσεις, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ναι. Ο Πριγκόζιν είπε λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι ανοιχτό χαοτικό σύστημα το οποίο δεν επιδέχεται εντροπία. Η εντροπία δεν είναι ο θάνατος του ανθρώπου τελικά. Άμα κάτσε να το δεις, χάνει, έρχεται σε ένα σημείο και το τελειώνει η υπόθεση. Από εκεί και πέρα το πάρε δώσε. Το πάρε δώσε συμπεριλαμβάνει αυτό που λέγεται εθερικό σώμα, το οποίο είναι η πληροφορία η οποία κατεβαίνει και η οποία μετατρέπεται σε αρχικό πρότυπο που τον διατηρεί. Ναι, επειδή ο εθερ είναι το πεδίο, έτσι, υπάρχει paper που έχει αποδείξει ότι υπάρχει το εθερικό πεδίο, αυτό που λέγανε ότι αναφέρεται στην αρχαιότητα, αλλά ήταν μια φαντασίωση, μια φαντασία. Ρεσί, ή λέγανε ότι θέλουν. Όταν πήγα στο συνέδριο για τα παιδεία της γης στη Λιθουανία το 2008, τρομερό συνέδριο αυτό. Σηκώθηκε λοιπόν ένας Ρώσος κοσμοφυσικός, αστροφυσικός και άρχισε να λέει και ο εθέρας και που ο εθέρας και να ο εθέρας και ή ο εθέρας και ξέρω εγώ. Οπότε σηκώθηκα πάνω και του λέω συγγνώμη κύριε καθηγητά, πιστεύετε στον εθέρα? Γυρίζει με βλέπει και μου λέει εσείς οι Έλληνες τα ξέρατε όλα και τα ξεχάσατε. Κατάλαβες το χάλι μας, κατάλαβες την παρακμή μας, κατάλαβες. Εσείς οι Έλληνες τα ξέρατε όλα και τα ξεχάσατε. Κάτι αντίστοιχο είχε πει και στον Σόλωνα ο ιερέας της Αιγύπτου. Κάτι αντίστοιχο είχε πει και ο Σόλωνας στον ιερέα της Αιγύπτου και από εδώ προκύπτουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, καλά πώς επηρεάσαν την επίθεση, ας πούμε. Αλλά δεν επηρεάσαν μόνο την επίθεση. Επηρεάσαν την επίθεση, την υπόφυση, τους φλοιούς. Σε πόσο φαίνεται μετά από την Νικηφόρα εκστρατεί εναντίον των Περσών ή τις μάχες της μεγάλης Μαραθώνας, Θερμοπύλες, καλά στις Θερμοπύλες, Θερμοπύλες, ξέρεις στις Θερμοπύλες ο ωραίος εκείνος Λεωνίδας που είπε άμα γουστάρεις έλα πιάστα, γιατί αυτό είπε το μολάον λαβέ. Αν μπορείς, αν σου βαστάει, ναι. Αν σου βαστάει έλα πιάστα, του είπε. Ήταν να δείτε τι θα σας κάνω άμα κατεβείτε πιο κάτω, έτσι του είπε. Λοιπόν, Θερμοπύλες, Σαλαμίνα, Μικάλη, Πλατέες και τα σχετικά. Να νικήσουμε ολόκληρη αυτοκρατορία και μετά τσακωθούμε μεταξύ μας. Εσύ πώς σου φαίνεται αυτό? Καλά, και με τον Αλέξανδρο έγινε αυτό, φτάσαμε μέχρι την Ινδία και μετά τσακωθήκαμε πάλι μεταξύ μας. Πώς με τον Αλέξανδρο έγινε αυτό δηλαδή? Μιλάω για τους διαδόχους. Κοίταξε να δεις, τον Αλέξανδρο του είπαν μην μπεις στην Βαβυλώνα γιατί δεν θα βγεις. Άμα ρώταγε τους Έλληνες γιατρούς, θα του λέγανε οι Έλληνες γιατροί από δηλητήρια δεν ξέρουμε. Διότι εμείς ασχολούμαστε με τον άνθρωπο και θα τον σκοτώσουμε. Ο σαλαζόν του τρίτου είδους ποιότητος μπήκε μέσα. Να τα. Από εκεί και πέρα είναι εύκολα τα πράγματα. Διότι όταν έχεις να κάνεις με μεγέθη τα οποία δεν μπορείς να διαχειριστείς, ή θα παρτίσεις από αυτά τα κρεμμύδια, ή θα τις κάτω και πιστεύετε εδώ ρε παιδιά όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά σε ρωτάω, είναι αυτούσιες αυτές οι ενέργειες, είναι αυτούσιες αυτές οι επιλογές ή κάτι παρενέβη? Κάτι παρενέβη. Προφανώς. Προφανώς. Τι? Το τι παρενέβη. Θα σου πω τώρα γιατί. Εγώ. Εσύ συνεντευξιάζεις, όχι εγώ. Θα σου πω εγώ. Ψάχνοντας να βρούμε την αιτία πολλών ασθενειών,
ή μάλλον πολλών ασθενήσεων, γιατί οι ασθένειες δεν υπάρχουν, υπάρχουν ασθενείς και υπάρχουν ισορροπίες ή ανισορροπίες στον οργανισμό. Εκείνο το οποίο είδαμε είναι ότι υπάρχει κάτι περίεργο και μυστηριώδες, το οποίο είναι το αίτιο όλων αυτών των καταστάσεων. Μια μέρα λοιπόν, ανοίγοντας το δίκτυο, βλέπω μια επιγραφή. Μέσης Μπορέλια. Κατά πλάκα σκλήρυνση είναι Μπορέλια. Λέω, τι λέει αυτός. Τρελή, τρελός είναι. Τι λέει ρε παιδιά. Διαβάζω αυτό, μπαίνω ύστερα και παίρνω 4 βιβλία από έναν εκπληκτικό τύπο, τον Μπούνερ, τον οποίον τον τελειώσανε το 22 παιδιά. Ναι. 2022 ναι. Ή 1922. 52-22, τύπος 70 ετών μόνον. Τέλειωσε λοιπόν. Και εκεί διαβάζω ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο μπορεί να κάνει 140 νοσήσεις, να τις αναπτύξει και, και τους μηχανισμούς με τους οποίους δουλεύει. Και πολύ απλά να πω ότι συμπέρανα, ο άνθρωπος δεν γερνάει, τον γερνάνε. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, τον πεθαίνουνε. Και το γιατί έχει να κάνει με όλο το σύστημα το οποίο είναι μεγαλειώδες. Είναι ένα θαύμα το οποίο υπάρχει της, αυτό που θα λέγαμε, της βιοφυσικής, της βιοτεχνολογίας, το οποίο θαύμα μπορεί και προσαρμόζεται πρακτικώς από το τίποτα. Έτσι, έτσι κάνει αυτό και όμως το κάνει αυτό το πράγμα, το οποίο μπορεί να παίρνει και να δίνει, ενώ αυτό δεν μπορεί ούτε να πάρει περίπου, ούτε να δώσει, άντε να υποτυπωθούν κάποιες συχνότητες, αλλά παρατέρω δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχει λοιπόν αυτό το σύστημα, το οποίο πρακτικώς είναι αθάνατο. Αλλά δεν είναι αθάνατο. Και το θέμα είναι, γιατί ρε παιδιά, διότι στο πάρε δώσε είναι 90 δώσε, 10 πάρε. Γεμίζει σκουπίδια, εγγραφές, οι οποίες υπάρχουν, διότι από εκεί που τα πράγματα ήταν καθαρά, τώρα τα κάναμε, πώς το λένε, σκουπίδια, βρώμικα. Σκουπίδια. Ο καθαρμός και η μοίηση, αυτή τη διαδικασία είχε το φυσικά, να φύγουν είχε, από πάνω μας. Φυσικά και όχι μόνο, γιατί άμα κάτσεις να δεις τι ήταν τα ασκληπία, τι ήταν τα ασκληπία. Τα ασκληπία ήταν θεραπευτήρια, έτσι, όχι θέατρο. Η επίδαυρος δεν είναι θέατρο. Το θέατρο είναι ένα στοιχείο της επιδαύρου. Ένα κομμάτι της, ναι. Ένα κομμάτι της επιδαύρου, το οποίο είχε το ρόλο γλώσσα και μουσική. Okay. Από εκεί και πέρα είχαμε τη θολογεωμετρία και είχαμε και κάτω τα γυμναστήρια και ιστορίες, διατροφή και τα σχετικά. Όταν λοιπόν έχεις αυτό το εργαλείο, εκεί μπορείς να καθάρεις πολλά και πολλούς μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η μουσική καθαίρει. Η γλώσσα καθαίρει. Δεν λέω, λέω ωραίος και είναι ωραίος. Ανοίγει το στόμα μου να. Λέω όμορφος και είναι ου στα σούφρα. Όπως λέει, σουφρώνει τα χείλη του. Mm-hmm. Επομένως, η γλώσσα καθαίρει. Που τώρα δεν καθαίρει, διότι, πώς το λέμε, είναι τζάμι το τέτοιο και φέτα το άλλο και ξέρω εγώ. Η μουσική καθαίρει. Άκουσε λίγο, ας πούμε, το κάτα και φούγκα του Μπαχ και θα δεις πώς είναι και όχι μόνο. Η γεωμετρία καθαίρει, φύ. Άμα τα πράγματα τα κάνεις με φύ, αντλείται εθέρας, αντλείται πληροφορία. Έχει αποδειχθεί ότι και αν τοποθετήσουμε μέσα σε γεωμετρικά σχήματα περιβόλια ή οτιδήποτε άλλα φυτά ή οτιδήποτε άλλο σε ένα κήπο, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Σαφώς. Αυτά τα έχουν μετρήσει τα πράγματα. Ναι, μετρήσιμα. Θα σου πω. Είναι ένας τύπος που κάνει κάποιες βαλίτσες και κάποια τέτοια πράγματα με μια γεννήτρια η οποία ανοιγοκλίνει με φύ. Την πήρε λοιπόν ένας ο οποίος φτιάχνει φυτά και έβαλε τους σπόρους σε αυτή την γεννήτρια τη μικρή και μετά τους έσπηρε τους σπόρους. Οι Πακιστανοί λοιπόν πήγαν και του είπαν, αφεντικό, αυτοί οι σπόροι που έχεις από τη βαλίτσα μέσα αναπτύσσονται καλύτερα από τους άλλους σπόρους. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι στη συνάρτηση ανθρώπου, συνάρτηση υγείας του ανθρώπου, παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Αν λοιπόν εσύ έχεις ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να διαμορφώσει τον άνθρωπο που αναπτύσσεται, δηλαδή παίζεις ένα παιδάκι 5 χρονών και το βάζεις σε αυτή τη μουσική, το βάζεις σε αυτή τη γλώσσα,
Διότι τι γινόταν στα μεγάλα θέατρα, στα θέατρα, μουσικοί αγώνες, όπου υπήρχε και η υπόθεση για να ακροάται ο άλλος, να του μπαιν μπαμ βαθιά μέσα. Και άμα κάτσεις να δεις όλα τα έργα τα οποία είχαν πολύ συγκεκριμένο νόημα, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να αρχίσει να νοείται ο άλλος και να αρχίσει να καταλαβαίνει τι γίνεται. Και από εκεί και πέρα παίρναν παιδες σε εφήβους και αρχίζαν, πώς το λέμε, να υπάρχουν οι δάσκαλοι οι οποίοι τους λέγανε, και όχι μόνο οι δάσκαλοι. Και παιδαγωγοί και όχι μόνο μουσική, οι παιδαγωγοί και όχι μόνο και ιερείς της γνώσης. Ναι. Διότι άμα κάτσεις κάτω να δεις τι ήξερε ο Πλάτωνας και τι έλεγε, δηλαδή λες κάτσε ρε φίλε, πού τα ξέρε αυτά. Άμα δεις τι έκανε ο Ιπποκράτης, καλά, πώς την ευχή. Διότι ο Ιπποκράτης, τον οποίο θέλω σήμερα να ανακηρύξω σε τον πρώτο Έλληνα προφήτη, είπε μια προφητεία, το φάρμακό σου, η τροφή σου. Μετάφραση. Τροφές επηρεάζουν την έκφραση γονιδίων, που είναι το βάθος όλων των θεραπείων. Και της υγείας. Υγείας. Εκτός από τον Ασκληπιό όμως, θεό της ιατρικής, είχαμε και τον Απόλλωνα. Αυτός ο Απόλλωνας που είναι παντού, είναι και στα κοπάδια, είναι και στο φως, είναι και στην ιατρική. Τι σώη θεός είναι, τι σώη θεότητα είναι, τι οντότητα είναι αυτός. Το 8 λοιπόν, όταν πήγαμε σε αυτό το... την αυτή. Το θυμάμαι. Μία κυρία που λέγεται Νίνα Σότινα, η οποία ήταν αυτή που δούλεψε μαζί με τον Βασίλειεφ στο Λένιγκραντ το 1965-75-80. Δούλεψε στα παραψυχολογικά. Αυτή υποκατέβασε μία εργασία. Οι πληροφοριακές ιδιότητες του νερού διδαγμένες στην πυθή από τον Απόλλωνα. Οπότε βέβαια εγώ φρίκαρα. Και σηκώθηκα πάνω και της λέω συγγνώμη. Τι θες να πεις, ότι ο Απόλλωνα είναι τότε σαν και εμάς, δύο χεράκια, δύο ποδαράκια και τα σχετικά, και μου λέει ναι. Και αυτή είναι σοβαρή γυναίκα. Καλά, της λέω, αυτό πώς το ξέρετε. Λέει, το ξέρουμε. Ο Απόλλων, έτσι, θεός του φωτός, θεός της ιατρικής, θεός της μουσικής, γνώσεις έδωσε στους επιγόνους, είτε ήταν ο Ασκληπιός, είτε ήταν διάφοροι άλλοι, οι οποίοι ήταν για να διατηρείται η υγεία των ανθρώπων, πρόληψη και όχι κάψε με γιαννάκι να με αυτό λαδάκι. Εξού και ο Ιπποκράτης λέει το προλαμβάνειν, βέλτιον εστί του θεραπεύει. Προλάβαινε για να μην μπορείς να θεραπεύσεις. Εάν δεν αποκαταστήσουμε αυτούς τους ευεργέτες προγόνους μας, διότι σε πάω τώρα στον Προμηθέα Δεσμότη. Και πώς λέει, σε κάρφωσε ο Δίας, λέει στο τέτοιο, λέει ο Προμηθέας. Όχι αυτός ο εκπολιτιστής. Καλά ρε παιδιά, χαμπάρι δεν πήραμε. Άμα δεν ήταν όχι αυτός ο εκπολιτιστής, ποιος ήταν. Ποιος ήταν που κάρφωσε τον Προμηθέα, αυτόν που προμηθεύει, αυτόν που μιλάει πριν από τα πράγματα και τον κάρφωσε στο Δία. Ποιος ήταν. Χαμπάρι δεν έχουμε πάρει. Καλά να πάθουμε. Και εκεί έχει και μια μεγάλη φράση ο Αισχύλος για το τι είναι θάνατος. Το λέει ασθένεια. Ναι. Το λέει ασθένεια και είναι ασθένεια. Διότι άμα κάτσεις κάτω να βάλεις, πώς το λέει, διαγράμματα. Νούσος. Ναι. Λοιπόν και λέει, άμα κάτσεις κάτω μάλλον να βάλεις τα διαγράμματα, θα δεις ότι όσο αυξάνει η φθορά, τόσο ανεβαίνει η εφαπτωμένη γωνίας. Άμα φτάσει 90 μέρες, ντοπ, χρόνια δεν υπάρχουν. Τι μπορείς να κάνεις δηλαδή. Μπορείς να κρατήσεις τη φθορά και να την αναστρέψεις. Γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι, άμα μελετήσεις τους μηχανισμούς οι οποίοι υπάρχουν. Ο οργανισμός, γιατί μιλάμε για την επίφυση, μιλάμε για προπεπτίδια στην επίφυση. Μιλάμε για νευροπεπτίδια τα οποία παίζουν για την επίφυση. Είναι δηλαδή ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο μπορεί να παίζει με νότες και υπονότες, δηλαδή να παίζει με 8 χορδές, να παίζει με 12 χορδές, να βγάζει διάφορα πράγματα, τα οποία είναι η μουσική που παίζονται στα κύτταρα. Και άμα είναι αρμονική αυτή, από εκεί και πέρα είναι αρμονικό και το αποτέλεσμα. Επομένως, τι θέλει εκεί η ισορροπία. Τι γίνεται άμα έχω απέναντί μου ένα μηχάνημα το οποίο μου επιστρέφει την συχνότητα που εκπέμπει ο εγκεφαλός μου. Εάν η συχνότητα αυτή την οποία εκπέμπει ο εγκεφαλός σου την επιστρέφει το μηχάνημα, κάνει όδωση και ανεβάζει τα, ας πούμε, τα επίπεδα. Την απόδοση. Ναι, ανεβάζει την απόδοση. Δηλαδή άμα τώρα
βάλεις συχνότητες βαθαίως ύπνο. Ναι, μπορείς να έχεις έναν βαθύτερο ύπνο, να μπορεί να επηρεάσεις, παραδείγματος χάρη, γιατί ξέρεις, όλα αυτά είναι υπαγωγικά. Τούτο επηρεάζει εκείνο, το άλλο επηρεάζει το άλλο, το τρίτο επηρεάζει το τέταρτο. Μέχρι να υπάρχει το τελικό αποτέλεσμα ή ας πούμε συχνότητες τύπου α, διαλογισμού. Οπότε ο άλλος να σταματάει να παρατηρεί, γιατί όταν παρατηρείς δεν έχει συνείδηση καμία, παρατηρείς, βλέπεις τον άλλον και τον βλέπεις τον άλλον, πώς το λέμε, μην τη γευαστά και κανένα τέτοιο και στοιχώσει. Ενώ όταν φύγεις από την παρατήρηση, συνειδητοποιείς και ενεργοποιείται η σχέση η οποία υπάρχει. Βέβαια, όχι μόνο όσο, λέει ότι άμα πας πάρα πολύ γρήγορα από το ένα επίπεδο στο άλλο, μπορείς να κάνεις και τα δύο, αλλά πρακτικώς ή το ένα θα κάνεις ή το άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως προσλαμβάνεις μια συχνότητα δική σου, η οποία και αυτή εμπεριέχει την αυτοίαση. Σίγουρα μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, διότι εάν γνωρίζεις, ας πούμε, πώς δουλεύουν κάποια γονίδια, μπορείς να τους στείλεις την συχνότητά τους και αυτή η συχνότητα να επιστραφεί πίσω μέσω από αυτό το φυσικό φαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Μπορεί να αμφισβητούν τα αποτελέσματα, αλλά τα αποτελέσματα τα αμφισβητούν μόνο αυτοί που δεν έχουν δουλέψει με αυτά, μόνο αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εφαρμογές, μόνο αυτοί οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις. Και επειδή, ξέρεις, στην Ελλάδα υπάρχει χρόνια ξερολίτης, ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι γουστάρει και ό,τι θέλει, και όταν τον βάλει στην θέση, θα κατεβάσει τη μούρη και από εκεί και πέρα τέλειωσε η συζήτηση, δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Ναι. Στο τέλος, κλείνοντας, δεν θέλω να... Έχεις κάτι που δεν έχεις πει που θες να προσθέσεις, είναι κάτι που... Κοίταξε, εκείνο το οποίο έχω να προσθέσω, έχω να πω, είναι ότι υποτίθεται, προϋποτίθεται η γνώση του ανθρώπου για να μπορούμε από εκεί και πέρα να ορίσουμε τις ενέργειες που μπορεί να κάνει προκειμένου να συμβεί το εξής. Ή όλοι θα είμαστε καλά ή κανένας. Και αυτή τη στιγμή ο πλανήτης πάσχει από αυτά. Οπότε οι ενέργειές μας πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι να είμαστε καλά. Και ομίγυροι σαν και αυτοί είναι εδώ, συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Διότι τώρα εμείς που είμαστε εδώ πέρα, ταυτόχρονα εκπέμπουμε. Κάποιοι θα πάρουν την πληροφορία που εκπέμπουμε, κάποιοι θα αποφασίσουν να την ψάξουν αυτήν την πληροφορία και το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Και μπορεί να είμαστε 12, αλλά παραπάνω από 12, αλλά θα κάνουμε δουλειά. Νίκο μου, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για αυτήν. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα, γιατί ξέρεις το βήμα είναι πολύ σημαντικό για το να ακροώνται οι άλλοι και να, από εκεί πέρα να ψάξουν. Όσοι έχουν αντιρρήσεις μπορεί να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε. Αλλά ποτέ δεν θα πάψει ο άνθρωπος να είναι ένα θαύμα, ακόμη και τον έχουν κάνει σκουπίδι. Τον έχουν κάνει σκουπίδι. Ο άνθρωπος δεν πέφτει από μόνος του, τον σπρώχνουνε και τον ρίχνουνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.